Από σήμερα το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech γίνεται και με τη βούλα το πρωτοπλήρως συγκεκριμένο εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού και των μεταλλάξεών του, καθώς ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων, ο FDA, του έδωσε την οριστική έγκρισή του. Ειδικότερα, όπως μεταδίδουν τα αμερικάνικα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οριστική έγκριση του εμβολίου από τον FDA αναμένεται να οδηγήσει σε άνοιγμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως ο στρατός και ορισμένα πανεπιστήμια, με την έγκριση να αφορά πολίτες ηλικίας 16 ετών και άνω. Ο FDA είχε δώσει μεν την έγκρισή του στο εμβόλιο της Pfizer, που αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο εμβόλιο για την πανδημία στις ΗΠΑ από τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά με άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης λόγω των συνθήκων. Μόλις λάβει και τυπικά την επίσημη έγκριση, η Pfizer σχεδιάζει πλέον να ζητήσει γρήγορα από τον FDA να εγκρίνει και την τρίτη δόση του εμβολίου της. Και για όσους εξακολουθούν να αναρωτιούνται για τη σημασία της εν λόγω εγκρίσεως, στην πράξη το εμβόλιο της Pfizer πάβει να θεωρείται ότι βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Η πλήρης άδεια έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο όπου η πανδημία επανακάμπτει στις ΗΠΑ μετά και την ευρεία διάδοση της εύκολα μεταδιδόμενης μετάλλαξης Δέλτα, ανατρέποντας πολλές από τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Η διακυβέρνηση Biden ευελπιστεί ότι η εξέλιξη θα πείσει αρκετούς από τους περίπου 85 εκατομμύρια ανεμβολία στους Αμερικανούς να λάβουν επιτέλους το σκεύασμα. Όπως αναμενόταν, ο Mr. Pfizer, Albert Bourla, δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για τη χαρμόσυνη για τον ίδιο πρωτίστως αυτή εξέλιξη, κάτι που φανερώνει τον παράζαν αρτήσεών του στο Twitter, όπου μεταξύ άλλων δηλώνει υπερήφανος για τους συνεργάτες του. Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.